Ακριβώς. Και εδώ πέρα δεν πήγα κανένας να κάνει έλεγχο. Κάνει για ένα ευρώ. Λοιπόν. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου χθες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Χατζηθεοδοσίου χθες έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση, θα έλεγα, ότι αυτός ο πληθωρισμός δεν είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος αγγίζει τα νοικοκυριά απλά. Γονατίζει τις επιχειρήσεις και είναι επιβεβλημένο να υπάρξουν μέτρα άμεσα σε ό,τι αφορά μείωση φόρων, του φόρου προστίμης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Κοιτάξτε, καταρχήν επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για το προηγούμενο ρεπορτάζ. Εδώ και 20 χρόνια που είμαι στο πελτήριο, λέμε πάντα την ίδια λέξη. Ισονομία ζητάει σήμερα και ο κόσμος και οι επιχειρήσεις. Mm. Κρατήστε αυτό, γιατί ξέρετε καλά ότι ένας μικρομεσαίος για πολύ μικρότερα ποσά χάνει την επιχείρησή του, καταστρέφεται. Βεβαίως. Θα έλεγα αυτό ζητάμε και το ζητάμε, θα έλεγα συνολικά από κάθε κυβέρνηση, γιατί η ουσία του θέματος που βάλατε προηγουμένως είναι ακριβώς γιατί άκουσα την κυρία Ρέβη. Ισονομία. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε όλα τα ίδια κριτήρια για να φτάσει στο σημείο μια επιχείρηση, ένας άνθρωπος να φτάνει στο σκαμνί και όχι τα πολλά λεφτά να μην διώκονται ποτέ και τα λίγα λεφτά να διώκονται καθημερινά. Κάποιους δεν τους ακουμπάμε καν. Και κάποιους άλλους για ένα ευρώ πάμε και τους κλείνουμε και την επιχείρηση. Αυτό έλεγα, κυρία Ρέβη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, ξέρετε, λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή που βρέθηκα για πληθωρισμό που θα είναι κοντά στο 11%. Η Ελστάτ λέει ότι το Μάιο φτάσαμε στο 11,3. Πρέπει να πω, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Ρέβη, ότι αυτό που πλέον είναι φανερό είναι δεν υπάρχει κανένας λόγος το μήνα Ιουνίου να μην έχουμε πληθωρισμό πάνω από το 12%. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό λοιπόν θα γονατίσει και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τι συμβαίνει τώρα στις επιχειρήσεις? Παλεύουν για να καλύψουν το λειτουργικό τους κόστος. Και πώς θα πληρώσουν τις παλιές υποχρεώσεις τους, με ποιο τρόπο, ας πούμε, όταν έρχεται σε ένα μήνα η επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών, θα πληρώσουν και ποιο τρόπο θα πληρώσουν τους άλλους φόρους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάμε στο φθινόπωρο και θα μιλήσουμε για νέες κόκκινες υποχρεώσεις τεράστιες. Αυτή τη στιγμή η αγορά υπολειτουργεί. Αξίζει τον κόπο να πω δύο νούμερα, ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια, μιλάμε για στον ένα χρόνο, Μάιο με Μάιο, 2021-2022, φτάνουμε κοντά στο 80%, το φυσικό αέριο στο 172%, στα είδη πρώτης ανάγκης μιλάμε για ακρίβεια που φτάνει από το 13% στο 30%. Αυτό νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι, ότι τα νοικοκυριά τελειώνουν το εισόδημά τους για να πάρουν τα είδη πρώτης ανάγκης και ουσιαστικά για να καταφέρουν να πληρώσουν το ενεργειακό. Η πρότασή μας παραμένει και επιτρέψτε μου ότι μάλλον μυρίζουμε προεκλογική περίοδο. Θυμηθείτε ότι όπως και την πρώτη φορά πριν από 5 μήνες η κυβέρνηση έλεγε δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά τελικά βρέθηκαν 3,5 δις. Αν δεν βρεθούν χρήματα γι' αυτό, τότε είναι δεδομένο ότι μιλάμε για μια πολύ σκληρή περίοδο που δεν τελειώνει σε ένα μήνα. Και ένα σχόλιο ακόμη. Περιμένουμε τα μέτρα της κυβέρνησης. Τα μέτρα της κυβέρνησης που θα γίνουν και είναι θετικά δεν θα μειώσουν την ακρίβεια. Θα δώσουν ένα επίδομα σε αυτούς οι οποίοι έχουν δώσει πολλά λεφτά στο ενεργειακό. Και δεν αφορά τις επιχειρήσεις. Χωρίς παρέμβαση στους φόρους, δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό λέτε. Βεβαίως. Και οι δύο παρεμβάσεις είναι, επιμένουμε, ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης που συζητήθηκε κάποια στιγμή από το 13% στο 6% και βέβαια ο ειδικό φόρος κατανάλωσης. Χτες ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι αυτό που βλέπουμε και εμείς, ότι το πετρέλαιο πάει στα 150 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι αν το πετρέλαιο φτάσει στα 150 δολάρια, τι θα σημαίνει για τον πληθωρισμό και για την ακρίβεια? Άρα, ή παίρνεις μέτρα σήμερα, ή ουσιαστικά αναγγέλεις τον κόσμο, τον περιμένουν ακόμα μεγαλύτερα, πιο ακριβά προϊόντα, το οποίο ουσιαστικά το μέσο νοικοκυριό, ο εργαζόμενος, επιτρέψτε μου, γιατί αυτός είναι ο καταναλωτής μας, των 500-700 ευρώ, δεν θα μπορεί να δαπανίσει πουθενά άλλο χρήματα. Μάλιστα. Και αυτή η ελπίδα πάμε, που έχουμε. Πάμε για στον κύριο Μητρόπουλο, γιατί. Ένα στους τρεις, μια και τώρα είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου για τους μικρούς μισθούς. Ένα στους τρεις συνταξιούχους, κύριε καθηγητά, βγάλετε μια έρευνα χθες, τη δημοσιοποιήσατε. Ζουν με πόσα χρήματα? Είναι τα στοιχεία τα χθεσινά, τα οποία δεν τα βλέπουμε ανακοινωμένα, του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Άρα έχουμε ένα στους τρεις συνταξιούχους με έως 470 ευρώ σύνταξη. Έως. Ο μέσος όρος 350. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Πώς θα βγάλουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό που περιγράφει ο κύριος Πρόεδρος και είπαμε και προχτές, σε εσάς το πρώτο αναδείξαμε, και ένα στους τρεις ιδιωτικούς εργατοϋπαλλήλους με 340 ευρώ καθαρά, 340 και 20 λεπτά και μειχτά 408. 751.000 ιδιωτικοί εργατοϋπάλληλοι, το 1/3 του συνόλου εργατικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα, με τις ποικιλώνυμες ευέλικτες μορφές απασχόλησης,
παίρνει 341 παρακάτι ευρώ. Άρα το άλλο 1 τρίτο τον κατώτατο μισθό, αντιλαμβάνεστε αυτό που λέει και λέτε και εσείς και ο κύριος Πρόεδρος, ότι όταν έχεις κατάρρευση μισθών, εισοδημάτων, συντάξεων αυτού του επίπεδου που είπε και ο κύριος Φρεμεντίδης, αντιλαμβάνεστε, είναι δυσδιαχειρίσιμο αυτό το τοπίο με την Ευρώπη να αρνείται να συμβάλλει. Μας καλεί να συμβάλλουμε αλλού, εδώ δεν βοηθάει. Κύριε καθηγητά, με ίδιους πόρους, ναι, με ίδιους πόρους δεν μπορούμε να κάνουμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτά τα οποία απαιτούν οι επαγγελματίες, οι μισθωτοί κλπ. Άρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Κύριε καθηγητά, έρχεται η τετραήμερη εργασία τώρα και στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό για εργαζόμενους και για μισθούς? Αναζητούν κάποιες εργοδοτικές ομάδες και βεβαίως και εργαζόμενοι με πρώτο πείραμα πιλωτικό την Αγγλία, όπου 70 επιχειρήσεις μπήκαν σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, 3.300 εργαζόμενοι, για να δουλέψουν για ένα μήνα, στο Βέλγιο αρχίζει σήμερα για 2 μήνες, αλλά με ρήτρα ίσης αραγωγικότητας. Τι δηλαδή, κυρία Ρέμπη και κύριε Παυλούπη και κύριε Πρόεδρε, τους λέει, θα δουλέψετε 1 μέρα λιγότερο την εβδομάδα, αλλά στο τέλος του μήνα θα σας μετρήσουμε αν μειώθηκε η παραγωγικότητά σας. Άλλος, αν μειωθεί η παραγωγικότητα δουλεύοντας, θα επανέλθουμε στο παλιό σύστημα. Ναι, ναι. Αυτά είναι πειράματα τα οποία εμπνέονται οι εργοδότες να συνδυάσουν και αυτό το υβριδικό μοντέλο που προωθείται μέσα από την τηλεργασία, μισή δουλειά στο σπίτι, μισή στο εργοστάσιο, αλλά να μην μειωθεί η παραγωγικότητα του εργαζόμενου. Δεν είναι πειράματα που έχουν διάρκεια και διευκολύνουν βεβαίως τους εργοδότες, αλλά κύριε Παυλόπουλε, κύριε Αρέβη, για τους εργαζόμενους. Εδώ πάντως δεν το κάνουμε. Ένα λεπτό, παιδιά, εδώ με τον νόμο Χατζηδάκη δεν το κάνουμε πειραματικά. Εδώ, εδώ εφαρμόζεται ο νόμος με απέτηση του εργαζόμενου, με παραπάνω ώρες για να χτίσεις το ρεπό της πέμπτης μέρας. Έτσι δεν έχει. Σήμερα αυτό εφαρμόζεται, δηλαδή η μέθοδος Χατζηδάκη στο Βέλγιο, που τους λέει ότι για ένα τρίμηνο θα δουλεύετε 10 ώρες, ναι, για άλλο τρίμηνο θα δουλεύετε 6 ώρες, μάλιστα, δεν θα αμείβεστε υπερορίες όταν υπερβαίνετε το ωράριο όταν δουλεύετε 10, αλλά θα υπάρξει συμψηφισμός σε βάθος τριμήνου, εξαμήνου, δηλαδή οι παραπανήσεις ώρες με τις λιγότερες θα συμψηφίζονται χωρίς αμοιβή υπερορίων. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Ένα σχόλιο. Και σε εσάς και στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Να ευθυμίσουμε. Την ώρα που μίλαει ο κύριος